του Europa Conference League. Έναξε στην αναμέτρηση με την πρώτη επίθεση για την ΑΕΛ. Ευκαιρία για την ΑΕΛ να απειλήσει. Εκτελεί ο Τόρες χωρίς να δυσκολεύεται ο Ζόγκοβιτς. Ο Ριέρα για τον Τόρες. Η πάσα εδώ για τον Τσέποβιτς στο πλασέ και 1-0 η ΑΕΛ. Εξαιρετικός συνδυασμός και γκολ από τον Στέφαν Τσέποβιτς. Σκοράρει για δεύτερη φορά. Όπως και στο Τσίριο, έτσι και σήμερα βάζει την σφραγίδα του στο Λόρο Μπορίτσι. Δεν αστοχεί από εκεί, είναι κλασικό center for, a killer, τελειώνει τη φάση, δεν υπάρχει offside, καταπληκτική η κάθετη πάσα από τον Ριέρα, τελειώνει τη φάση, ιδανικά ο Τσέποβιτς. Στην αμυντική λειτουργία της ομάδας. Παλιά που γίνεται, κεφαλιά χωρίς κανένα πρόβλημα, βγαίνει ο Βοζίνια και μπλοκάρει την μπάλα μπροστά από τον Γιουρίστα. Διαγώνια παλιά για τον Κρούγια και μπροστά από τον Μαζάν. Η σέντρα που γίνεται, κεφαλιά πάνω από την εστία. Αφήνει τώρα στον Τόρες. Για να δούμε θα πάει στο 1-1-2, ενώ στο συνδυασμό με τον Ριέρα η παλιά από τον Τόρες. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Χτελεί ο Λατίφι. Κεφαλιά, ο Βοζίνια βγαίνει και μπλοκάρει. Μία αναγκαστική αλλαγή για την ΑΕΛ. Εκτελείται το κόρνερ. Βοζίνια διώχνει σε κόρνερ. Μπάλα πήρε ύψος. Τόρες πλησιάζει στην περιοχή. Κάνει την πάσα για τον Τσέποβιτς. Αυτός με τη μία το τέλειωμα. Η μπάλα πάει έξω. Ο Γάλλος με παραστάσεις σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ποντάρουν πολλά σε αυτόν στην ΑΕΛ. Τόρες. Νταβόρ με τη μία η πάσα που γίνεται το σουτ έξω η μπάλα. Ομάδα στον πρώτο του σταθμό έξω από την χώρα του, την Γαλλία. Εδώ πρέπει να γίνει καλή άμυνα από τον Μαζάν. Η σέντρα που γίνεται Βοζίνια, άστοχη έξοδος. Πελέ και την παρουσία του στα γαλλικά γήπεδα. Και στην Ligue 1, στο Σαμπιονά. Ο κεφαλιά που γίνεται, η μπάλα στο δοκάρι και απομακρύνεται, τεράστια ευκαιρία για την Βλάσνια, ευτυχώς γλιτώνει τον γκολ η ΑΕΛ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, η σέντρα από τον Λατίφι, κεφαλιά του Ντίλαβερ, η μπάλα στο αριστερό κάθετο δοκάρι και η απομάκρυνση στη συνέχεια από τον Ριστεύσκι. Είδαμε ότι ήταν τρεις παίχτες κοντά στην μπάλα. Τσέποβιτς για τον Ριέρα. Κάνει κίνηση ο Πελέ. Πολύ ωραία αναλλαγή της μπάλας. Εξαιρετική απόκρουση. Ζόγκοβιτς κεφαλιά. Μένει μπάλα στην περιοχή. Δεν μπορεί ο Τσέποβιτς. Πολύ καλή φάση για την ΑΕΛ στο 72. Μπαλιά από τον Γιονούζη. Πρέπει να προσέξει εδώ Βοζίνια. Με δεύτερη προσπάθεια ευτυχώς μπλοκάρει την μπάλα. Ισμαήλη. Η σέντρα που γίνεται, κεφαλιά πάνω από την εστία από τον Κόπα, δεν ανησυχεί καθόλου ο Βοζίνια. Εξαπλωμένος πίσω από τον τείχος. Χτελείται το φάουλ, η μπάλα κοντράρι, πάει στο δοκάρι, δεύτερο δοκάρι για τη Βλάσνια, γλιτώνει η ΑΕΛ. Εδώ κοντράρι μπάλα και πάει στο δοκάρι, είδαμε ότι ο Βοζίνια έπεσε προς την άλλη κατεύθυνση. Τελευταίο σφύριγμα από το διαιτητή του αγώνα, τον Ρομπ Χάρβι. Η ΑΕΛ με δεύτερη νίκη σφραγίζει την πρόκρισή της στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa Conference League.